Κυρία Διαμάντου Μανολάκου, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Α, μια χαρά, μια χαρά. Πείτε μου κάτι, τι έγινε, το μήνυμα το έλαβε η κυβέρνηση από τις ευρωεκλογές και ο ανασχηματισμός κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση ή θεωρείτε ότι μάλλον δεν το έλαβε? Και το έλαβε και το παραποίησε και το παρερμήνευσε και το διαστρέβλωσε. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τον ανασχηματισμό, αν θέλετε. Θεώρησε, παρόλο ότι υπήρξε μείωση του ποσοστού πάρα πολύ σημαντική και ειδικά και στον Πειραιά, αλλά και πανελλαδικά. Γιατί? Για την αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική της, γι' αυτό. Τι ερμηνεία έδωσε? Ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα. Τι πιο γρήγορα? Τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό, αν θέλετε, και στον ανασχηματισμό τι έκανε? Έβαλε στα πιο επίμαχα υπουργεία στελέχη δοκιμασμένα και αποφασισμένα στην αντιλαϊκή πολιτική και στο αντιλαϊκό έργο. Και συνεχίζει ακάθεκτη. Δηλαδή δεν άλλαξε σε τίποτε την αντιλαϊκή πολιτική της, που αν θέλετε μέσα από τις περιοδίες που κάναμε, γιατί κακά τα ψέματα, η προεκλογική περίοδος σου δίνει μία δυνατότητα να ανοιχτείς σε πάρα πολύ κόσμο, ανεξάρτητα το τι ψηφίζει, το τι ψήφιζε. Και αυτή την δυσαρέσκεια εμείς τη βλέπαμε. Δηλαδή ο κόσμος που είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία όχι μόνο ήταν αποφασισμένος ότι δεν θα την ξαναψηφίσει, αλλά είχε ένα πείσμα για να την τιμωρήσει. Μάλιστα. Και με αυτή την έννοια λέω ότι ο ανασχηματισμός δεν δείχνει να έλαβε το μήνυμα το σωστό, απλώς το διαστρέβλωσε. Μάλιστα, καλά. Θα δούμε βέβαια και στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ θέλω να έρθω λιγάκι μετά τις ευρωεκλογές, διεργασίες που έχουν αρχίσει τα περισσότερα κόμματα. Στην κυβέρνηση έχει αρχίσει μία μουρμούρα που δεν σταμάτησε με τον ανασχηματισμό. Στα κόμματα της κεντροαριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχει ανοίξει μια συζήτηση περί κοινής καθόδου. Υπάρχει και μια πρόταση για να έχουν κοινά ψηφοδέλτια και κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό, ο οποίος θα προέλθει μετά από ψηφοφορία των μελών, τον κύριο Παπά. Έχει ανοίξει με τέτοια κουβέντα. Θέλω λίγο να δω πώς την βλέπει το ΚΚΕ, ποια είναι η δική σας οπτική προς αυτή την κουβέντα. Καταρχήν το παρακολουθούμε και δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά. Φαντάζομαι όμως έχετε και εσείς μια δική σας επεξεργασία, το γιατί γίνεται όλο αυτό. Βεβαίως. Εμείς βλέπουμε να γίνεται ανασχηματισμός και στα άλλα κόμματα και ειδικά ανασχηματισμούς επιχειρούν στον άλλο πόλο. Αυτό που εμείς λέμε αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, γιατί αυτή πάντα καλείται να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Και μάλιστα, αν θέλετε, και στην ανακοίνωση που έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μιλάει για τις διεργασίες και αυτές τις ονομάζουν ασυμμετρία του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή τι θέλουν να συγκροτήσουν? Έναν ισχυρό δεύτερο πόλο που θα λειτουργεί εναλλακτικά προς τον πόλο της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε να είναι κάτι σαν αμορτισέρ που θα απορροφάει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αλλά και θα αποτελεί ακριβώς τον πόλο της κυβερνητικής εναλλακτικής, που όμως θα εφαρμόζει την ίδια πολιτική, την ίδια πορεία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, προσπαθούν να αναστηλώσουν την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία με τα ίδια όμως παλιά υλικά. Δεν συγκινώνουν και πολλούς και, αν θέλετε, είναι και πρόσφατες και η πείρα και οι αναμνήσεις του λαού και για το ρόλο που έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και με το τρίτο μνημόνιο και με το διαβολικό τραμ και με τη συμφωνία των Πρεσπών
και με το δώσιμο της Αλεξανδρούπολης και άλλων περιοχών για βάσεις του θανάτου που τις προχώρησε η Νέα Δημοκρατία με ακόμα ταχύτερο βηματισμό. Και βέβαια, αν θέλετε, επειδή για την επόμενη μέρα το κύριο είναι το θέμα του πολεμικού προϋπολογισμού, αυτό συζητάνε σήμερα και αύριο στο άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά, για τα δισεκατομμύρια που θα διοχετευθούν προς την Ουκρανία, αλλά και τα εξοπλιστικά που πρέπει να γεμίσουν τις άδειες αποθήκες των κρατών μελών και, και της Ελλάδας. Και βέβαια αυτά τα δισεκατομμύρια δεν θα βγουν από, από τους φόρους προς το κεφάλαιο, αλλά από τις πλάτες του λαού. Και αν θέλετε, σήμερα ανακοινώθηκε και πάλι ότι στο πρώτο πεντάμινο του 2024 είναι 3,1 δις το πρωτογενές πλεόνασμα, ναι, έναντι των 802 εκατομμυρίων που προβλεπόταν. Έχουμε πλεόνασμα, αλλά οι οίκοι δεν μας δίνουν επενδυτική βαθμίδα. Γιατί άραγε? Εντάξει, και αυτά έχουν τη σκοπιμότητά τους. Και αυτά, και αυτά τα πλεονάσματα, τη στιγμή που ο κόσμος δυστυχάει, κόβει από το φαΐ του, έτσι, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, τα ζούμε. Είναι από τους υπερβολικούς φόρους, γιατί όταν ακόμα και η αύξηση των τιμών στα τρόφιμα, ταυτόχρονα αυξάνεται το ΦΠΑ, δηλαδή τα έσοδα του κράτους. Μάλιστα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Σου λέει, έχεις ανάπτυξη από την ακρίβεια, όχι από την ανάπτυξη στην πραγματική. Ακριβώς αυτό. Πείτε μου κάτι, είπατε τη λέξη η Συμφωνία των Πρεσπών. Σήμερα ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση στην Αθήνα που γίνεται για την Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που κάνει το Ίδρυμα Τσίπρα και το Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο μάλλον Τσίπρα και το Ίδρυμα Ζόραν Ζάεφ. Θέλω λιγάκι να το σχολιάσουμε αυτό. Πώς βλέπετε αυτή την κίνηση, για ποιο λόγο γίνεται και αν τελικά η Συμφωνία των Πρεσπών έχει θετικά, έχει αρνητικά, καλώς δεν εφαρμόζεται από την κυβέρνηση ή πρέπει να εφαρμοστεί? Κοιτάξτε να σας πω, ήδη μετά τις εκλογές που έγιναν στη Βόρειο Μακεδονία και τη νέα πρόεδρο που αρνείται να εφαρμόσει ακόμα και αυτά που συμφωνήσανε στη Συμφωνία των Πρεσπών, δείχνει το αποτέλεσμα πώς έγινε και γιατί. Εμείς το λέγαμε από τότε, από την αρχή, ότι αυτό το κείμενο είναι το κείμενο του ΝΑΤΟ. Και αυτό υλοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για το Ινστιτούτο και για τη διάσκεψη που πραγματοποιεί, τώρα τι να σας πω, πώς το λέει η παροιμία, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από αυτές τις προσωπικότητες, το Matthew Image που θα το βραβεύσουνε. Τι, είναι ο άνθρωπος που προωθούσε την αμερικανοποίηση των Βαλκανίων, σύμβουλος του State Department από το 1977, ή το Jeffrey Pyatt. Είναι ο άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην Ουκρανία, προετοίμασε την Ευρωατλαντική επέμβαση στην Ουκρανία, ήρθε στην Ελλάδα ως πρέσβης, είναι αυτός που προώθησε ταχύτατα με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να γίνει είσοδος ουσιαστικά των νατοϊκών στρατευμάτων, στην αρχή σαν την είσοδο του LNG. Αλλά η μεγαλύτερη αξία του είναι στην υπόθεση της Ουκρανίας. Ξέρετε ότι δεν προτιμάνε να πηγαίνουν μέσα από τα Δαρδανέλια, είναι πολύ πιο επικίνδυνο, ενώ μέσω της Αλεξανδρούπολης κερδίζουν 2,5 ώρες, πηγαίνουν με περισσότερη ασφάλεια και με ένα οδικό σύστημα το οποίο είναι ασφαλές. Όμως να σας πω και με την ευκαιρία, παρακαλώ,
Γιατί μιλάμε και για την επόμενη μέρα. Εντάξει, δεν λέω τίποτε άλλα για το Ινστιτούτο και το πρόγραμμα της διάσκεψης. Θα μπορούσα να πω και για τους άλλους και για το Τζεντιλόνι που συγκυβερνούσε με τη Λέγκα του Βορρά μαζί με τον Μπερλουσκόνη και το αντιδραστικό κίνημα των Πέντε Αστέρων, αλλά και τον Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος απελευθέρωσε τις μαζικές απολύσεις στη Γαλλία το 2013, στήριξε τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο με την Ιεμένη και ήδη από το 2014 στήριξε τον Νετανιάχου και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, δηλαδή το κράτος δολοφόνο. Έτσι δηλαδή για να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι. Αν τώρα... μου επιτρέπετε, έχω ένα μήνυμα, έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο κροατή, τον κύριο Μιχάλη από την Νίκαια, ο οποίος ρωτάει να μάθει η θέση του Κουκουέ στο πείραμα εντός εισαγωγικών της Γαλλίας να ενωθούν όλες οι δυνάμεις της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ενάντια στη δεξιά. Ποια είναι η θέση του Κουκουέ? Ουσιαστικά το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά, και είναι ο ρόλος που διαλύθηκε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Δηλαδή, ουσιαστικά η Λεπέν στην πολιτική της δεν έχει πολλές διαφορές από τη Μελώνη που είναι πρωθυπουργός. Όλοι είναι κάτοικοι της ίδιας δεξιάς πολυκατοικίας. Όταν λοιπόν το σύστημά τους σοσιαλδημοκρατικό ή χριστιανοδημοκράτες αμφισβητείται, όπως αμφισβητήθηκε στις ευρωεκλογές και στη Γερμανία και στη Γαλλία, αμφισβητήθηκε και δείξαν τη διαφωνία τους. Τότε τι κάνουνε? Βάζουν τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς για να απονεχοποιηθούν από αυτό που κάνουν και να το συνεχίσουν. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα ήθελα να σας πω ότι αυτές τις μέρες ήταν να έρθει ένα πλοίο αμερικάνικο και να ξεφορτώσει πολεμικά... Ναι, ναι, γνωστό αυτό. Γνωστό. Και απετράπει, και απετράπει. Αλλά πώς απετράπει? Γιατί ήταν αποφασιστική στάση των λιμενεργατών. Μόνο που το ανακοινώσανε ότι θα το εμποδίσουν να ξεφορτώσει το πολεμικό υλικό για το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, δεν έφτασε το φορτίο ποτέ. Άλλαξε πορεία και πήγε στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Και βεβαίως και νωρίτερα οι Ισπανοί είχαν αρνηθεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει αντίδραση απέναντι στα δολοφονικά τους όπλα και πολιτικές, υπάρχει αποτέλεσμα. Και αυτό μας δίνει χαρά. Ωραία. Κύριε Μανολάκου, κάτι τελευταίο. Θα έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες του ΚΚΕ το επόμενο διάστημα για μεγάλα ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το θέμα της φορολόγησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που το πλήρωσε η κυβέρνηση αυτό ακριβά? Ήδη έχουμε ξεκινήσει και μέσα και έξω από τη Βουλή. Αύριο στις 10 η ώρα καταρχήν είναι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ που χάρη στο μεγάλο τους αγώνα συνεχίζουν να πληρώνονται. 18 του μήνα είναι το καταληκτικό και μάλιστα για την επόμενη μέρα που λέτε. Την επόμενη μέρα της κυβέρνησης, ξέρετε τι κάνανε, ξανανεβάσανε ότι είναι απολυμμένοι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Ενώ το τυπικό ήταν μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης και το δικαστήριο είναι αύριο στις 10 η ώρα. Αύριο λοιπόν καλούνε όλες οι οργανώσεις και το ΠΑΜΕ και η ΟΓΕ, αλλά και εμείς να είμαστε παρόντες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Την επομένη των εκλογών έχουμε καταθέσει και μέσα στη Βουλή επίκαιρες ερωτήσεις για μια σειρά νοσοκομεία και τα προβλήματα που έχουν, γιατί αποδεκατίζονται, αλλά και για τα προβλήματα του κόσμου. Καταρχήν για τον καύσωνα, τι μέτρα παίρνουνε? Ή μέσα στα σχολεία δίνανε εξετάσεις στα παιδιά και τι να αντιμετωπίσουν? Τα δύσκολα θέματα που δεν προλάβαινες ούτε στη διάρκεια των τριών ωρών να τα γράψεις ακόμα και αν τα ήξερες, ή τη ζέστη που γινόντουσαν να μουσκεμα χωρίς να έχουν κανένα σύστημα ψήξης? Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μανολάκου,
Οι αγώνες συνεχίζονται ακόμα πιο δυνατά και είμαστε παντός καιρού, κύριε Βαρδούνια. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Καλά να είσαστε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.